Ζεστάθηκε το κοκαλάκι μου. Φίλοι μου, καλώ ορίσατε σε μια παγωμένη τρίλεπτη τρίτη. Αν είναι η πρώτη σου φορά στην παρέα μα, είμαι ο Χρήστο Τσιντσάρη και είμαι tattoo artist στον νίκοτα του Κρού Θεσσαλονίκη. Και αυτή φυσικά είναι η τρίλεπτη. Τριλε... Η τρίτη, η πρώτη εκπομπή, η μόνη εκπομπή ίσως σε ολόκληρο το ελληνικό YouTube, μία εκπομπή αφιερωμένη στις δικές σας ε, τατουατζίδικες ερωτήσεις, όπου δίνουμε απαντήσεις πάντα μα πάντα εντό τριών λεπτών. Ποιον κορυδεύουμε, <Πιον> δεν <κορυδεύουμε? Πιον> ξέρω. Πριν ξεκινήσουμε όμω την σημερινή μα εκπομπή, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό τη σημερινή μα τρίλεπτη τρίτη, το μάλινο παλτό. Παιδιά, τι γίνεται. <Πιον, σκορυδεύει> Από Τετάρτη όμω ο καιρό θα καλυτερέψει. Λοιπόν, πίσω στα δικά μα τώρα. Άλλη μία τρίλεπτη τρίτη είναι εδώ για να σα κρατήσει συντροφιά. Α, ξέχασα. Έχουμε και μία πολύ special ενότητα σήμερα την οποία θα εγγενιάσουμε εδώ στην εκπομπή. Κάνουμε διάφορες όμως ε, σκέψεις, θεωρίες, ανανεώσεις και σήμερα θα σας παρουσιάσω μία από αυτές. Να παίξει το intro παρακαλώ. ό,τι χειρότερο έχω Ό,τι χειρότερο σε λέω. Κρίμα ρε φίλε, κρίμα. Ναι, καλά καταλάβατε, σε αυτή την ενότητα θα σχολιάζουμε, θα βλέπουμε εικόνες από κακοχτυπημένα τατουάζ. Ναι, είναι τα χειρότερα τατουάζ που έχω δει. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα ε, κακοχτυπημένο τατουάζ που μου έχετε στείλει στο λογαριασμό μου στο Instagram. Καταρχάς, αν πήγαινα ποτέ σε τατουατζίδικο και μου χτυπούσαν κάτι τέτοιο... Σίγουρα θα του έκανα μήνυση. Σαφώ πρόκειται για κάποιο τατουάζ το οποίο έχει βαρέσει κάποιο μαθητευόμενο. Δεν χωράει συζήτηση. Τώρα, αυτό πρέπει να είναι λουλούδι. Ο Θεό να το κάνει λουλούδι, βέβαια. Τριαντάφυλλο, μάλλον. Λοιπόν, αυτό που εξ αρχή διακρίνω είναι ότι οι γραμμέ είναι πάρα πολύ άγριε. Δηλαδή, είναι ένα είναι ένα επιθετικά χτυπημένο τατουάζ. Σίγουρα το συγκεκριμένο σχέδιο, δεν υπάρχει περίπτωση, κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, αμέσως μετά την επούλωση θα φανεί ότι έχει απλώσει. Έχει χτυπηθεί πάρα πολύ βαθιά, σίγουρα έχει πληγώσει τον ε, πελάτη. Οι γραμμέ, όλες από ό,τι διακρίνω είναι zigzag, δηλαδή δεν υπάρχει μία ίσια γραμμή, είναι χοντρή γραμμή δίπλο-τρίπλο χτυπημένη. Δεν υπάρχει λεπτομέρεια καταρχάς Δηλαδή, θα μπορούσε ε, να υπάρχει μια χοντρή γραμμή σαν περίγραμμα, μια πιο λεπτή γραμμή για, τα, για τι λεπτομέρειε. Γιατί να το κάνει αυτό στον εαυτό σου, δεν μπορώ να καταλάβω. Ω, Θεέ μου. Λοιπόν, περαστικά φίλε μου. Ή φίλοι, δεν ξέρω πώ το κάνει. laser ή cover up. Δες το βιντεάκι εδώ πιο πάνω και θα καταλάβεις. Τέλο πάντων, αυτά σα τα δείχνω για να προσέχετε. Αν έχει δει κακοχτυπημένα τατουάζ, χάλια μπάλια τατουάζ, στείλ τα μου στο λογαριασμό μου στο Instagram και που ξέρει, ίσω τα σχολιάσουμε στην ενότητα τα χειρότερα τατουάζ που έχω δει. Oh yeah. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει. Ό,τι χειρότερο σε λέω. Κρίμα, ρε φίλε, κρίμα. Τώρα, στη σημερινή μας... Οπα, Τώρα, για το θέμα της σημερινής μας τρίλεπτης τρίτης, η ερώτηση μας έρχεται από George Tsak. Χρήστο καλησπέρα, ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση για την τρίλεπτη τρίτη. Ε, θέλω να χτυπήσω ένα τατουάζ, αλλά στο σημείο που θέλω να το βάλω έχω ελιές. Εύχομαι να μην εννοείς τις καλαμών. Γίνεται τατουάζ σε εκείνο το σημείο. Λοιπόν, George, 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 πάρα πολύ καλή ερώτηση. Παρακαλώ πολύ να βάλουμε τρία λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πολύ και φύγαμε. Λοιπόν, George, my friend, τι γίνεται με τις ελιές. Καταρχάς είναι πάρα πολύ νόστιμες, ειδικά σε μια χωριάτικη σαλάτα, για αν γουστάρεις και τις χαλκιδικιώτικες εκείνες τις ακόμα καλύτερα. Ω προ τι ελιέ όμω και τα τατουάζ, καλό είναι να μην τρώσει ελιέ όταν χτυπά τατουάζ. Τι μαλακέ λέω. Λοιπόν, φίλε μου George, ω προ τι και να δώσω ένα σοβαρό τόνο έτσι στην ερώτησή σου γιατί όντω οι ελιές είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα όσον αφορά τα τατουάζ. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε έτσι, δύο πράγματα. Άλλο πράγμα είναι οι ελιές και άλλο πράγμα είναι οι φακίδες. Τις ελιές τις τρώμε και δεν τις χτυπάμε ενώ πάνω από φακίδες μπορείς άνετα να κάνεις τατουάζ. Το να χτυπήσει τα τουάζ πάνω από φακίδε δεν εγκυμονεί κανέναν κανέναν κίνδυνο για την υγεία σου, είτε τώρα είτε σε βάθο χρόνου. Με τι ελιέ όμω τα πράγματα είναι εντελώ εντελώς διαφορετικά. Τι ελιέ πρώτα απ' όλα δεν τι χτυπάμε. Και αν πέφτουν μέσα σε ένα τμήμα του σχεδίου του τατουάζ, αυτό που κάνουμε είναι πηγαίνουμε γύρω-γύρω και αφήνουμε την ελιά ως έχει. Τώρα, γιατί δεν χτυπάμε τις ελιές, γιατί πολύ απλά την ελιά πρέπει να την παρακολουθούμε. Πρέπει να βλέπουμε την εξέλιξή της. Μεγαλώνει, αλλάζει το χρώμα της. Αν βαρέσεις ένα τατουάζ πάνω από μία ελιά, τη σκεπάζει εντελώς και με αυτόν τον τρόπο δεν έχεις κανένα τρόπο να δεις αν έχει μεταβληθεί, αν έχει αλλάξει η δομή της, αν έχει μεγαλώσει, αν έχει μικρύνει, αν έχει αλλάξει ο χρωματισμός της. Πολλέ από αυτές τις ελιέ πρέπει να τις ελέγχουμε τακτικά σε κάποιον δερματολόγο. Αυτό όμω που συμβαίνει είναι ότι ένα τατουάζ πάνω σε μία ελιά δυσχεραίνει την διάγνωση. Δημιουργεί μία δυσκολία στην έγκαιρη διάγνωση μιας κακοήθειας. Οπότε, να στο τονίσω άλλη μία φορά ότι καλό είναι να μην γίνονται τατουάζ σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί σπήλοι, πολλές ελιές. Ακόμα καλύτερο, να αφαιρεθούν οι σπήλοι και μετά στην περιοχή αυτήν εδώ μπορείς να χτυπήσεις άφοβα τατουάζ. Μάλιστα θυμάμαι μια περίπτωση μιας πελάτης σας η οποία είχε αφαιρέσει διάφορες ελιές ε, στο σώμα της η οποία όμως αφαίρεσε, της δημιούργησε ε, μικρές αλλοιώσεις στο δέρμα της τις οποίες δεν μπορούσε να τις ε, διαχειριστεί ψυχολογικά. Επομένως τι έκανε, πήγε και βάρεσε τατουάζ σε όλα αυτά τα σημεία όπου αφαίρεσαι ελιές. Μικρά, μικρά τατουαζάκια, τουαζάκια. Διαμαντάκια, πεταλουδίτσες, λαλαλάλα, σε κάθε ένα από αυτά τα σημεία. Τώρα πες πως θέλεις να βαρέσεις ένα τατουάζ σε περιοχή που έχεις πάρα πολλές ελιές. Αυτό που θα σου πρότεινα είναι να κάνεις μία χαρτογράφηση της περιοχής όπου θα χτυπήσεις το τατουάζ. Δηλαδή, Βγάλε μια ε, φωτογραφία, μια ψηφιακή απεικόνιση της περιοχής έτσι ώστε να ξέρεις ακριβώς πού είναι οι ελιές πάνω στο κορμί σου. Το τατουάζ από εκεί και πέρα όμως θα γίνει με έναν σωστό τρόπο σε έναν επαγγελματία ο οποίος ξέρει τη δουλειά του και δεν θα σκεπάζει τις περιοχές που είναι οι ελιές αλλά θα αφήνει ένα μικρό περίγραμμα γύρω γύρω έτσι ώστε να μπορείς να τις παρακολουθήσεις, να δεις την εξέλιξή τους και μελλοντικά. Βέβαια, το πρώτο και το πιο σημαντικό από όλα τα στάδια είναι να μιλήσει με τον θερματολόγο σου. Και καλό είναι να μην το βλέπει επιπόλαια το θέμα. Α, μια μικρή ελίτσα είναι, δεν πειράζει αν σκεπαστεί με ένα τατουάζ. Όχι, φίλε μου. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. George, πρόσεχε το σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα, George, ω προ το ερώτημά σου. Πρώτον, μίλα με τον θερματολόγο σου. Δεύτερον, Ίσως μία ψηφιακή απεικόνιση της περιοχής έτσι ώστε να ξέρει πού υπάρχουν οι ελιές. Τρίτον, δεν χτυπάμε πάνω από τις ελιές. Έτσι αφήνουμε πάντα ένα περιθώριο και η ελιά, ο σπύλος, να είναι ορατός για να μπορείς να τον παρακολουθείς αργότερα. Και τέταρτον, πρέπει να ξέρουμε τη διαφορά μεταξύ ελιάς και φακίδας. Φακίδες ναι, ελιές νο. Άρα, Τζορτζ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σου. Εύχομαι να σε διαφώτισα ω προ τι ελιέ και τα τατουάζ. Τώρα, αν και εσύ που μα παρακολουθείς έχει κάποιε δικέ σου ερωτήσει που αφορούν τα τουατζίδικα θέματα, άς τι μου εδώ πιο κάτω και θα χαρώ πάρα πολύ να τι διαβάσω. Και γιατί όχι, ίσω κάνουμε και μία τρίλεπτη τρίτη γύρω από αυτέ. Κλείνοντα, να σα ευχαριστήσω όλου που ήσασταν πάλι εδώ μαζί μα, στην παρέα μα, για άλλη μία τρίλεπτη τρίτη. Και να σου θυμίσω, αν είσαι προτάρη στο κανάλι κάνε μια εγγραφή τώρα αν σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ και θέλεις να μαθαίνεις πράγματα, καινούργια πράγματα για αυτά. Αν σου άρεσε η σημερινή μας θεματολογία κάνε μας ένα like γιατί πάντα μας κάνει να νιώθουμε ότι κάτι αξιόλογο επάσης περιπτώσει κάναμε, προσφέραμε γνώσεις ως προς τα τατουάζ. Αυτά. Αυτά. Κάτι άλλο. Σας περιμένω την επόμενη φορά σε ένα καινούριο ολόφρεσκο και εύχομαι λίγο πιο ζεστό επεισόδιο της τρίλεπτης τρίτης. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά! <Κι> κρύο, κρύο, κρύο! <Κι> πείτε ρε παιδιά κάτι να ζεσταθούμε!